Αρχιεπισκόπου. Να μιλήσουμε τώρα και με την εκπρόσωπη του Υπουργείου Παιδείας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, κ. Στάκης Κατσαρός. Θα τον καλημερίσουμε. Κύριε Κατσάρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Λυριντζή, κύριε οικονόμου. Γεια σας. Έχει... σας βλέπω, είμαι στο τηλέφωνο. Εντάξει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Έχει νικητές και ηττημένους αυτή η χθεσινή ιστορία, δηλαδή κάποιος κέρδισε, κάποιος έχασε, ή απλώς αποκαταστάθηκαν οι καλές σχέσεις και η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, συνεχίζει ο διάλογος και οι διαφωνίες παραμένουν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι νίκησε η διαχρονική αρχή. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τα του Θεού το Θεό. Αυτό έγινε, επικράτησε για μια ακόμη φορά και νομίζω ότι υπό τη σκέπη του Συντάγματος και των νόμων επήλθε η συνεννόηση και η καταλλαγή, ναι, στην οποία αναφερθήκατε. Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Να βάλω και τη θεία φώτιση. Να βάλω και τη θεία φώτιση. Δηλαδή ο καθένας το χορό του, αυτό λέτε, ο καθένας τα του οίκου του. Ο καθένας τα του οίκου του, αυτό που λέμε διακριτές σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας και επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά τότε προς τι συνάντηση, κύριε Κατσαρέ? Ναι. Εάν είναι έτσι, αυτό είναι αυτονόητο που λέτε. Υπήρχε και πριν, το ξέραμε. Ας πει η πολιτεία, παιδιά, μην παρεμβαίνετε στα δικά μου. Η εκκλησία, αφήστε με εμένα στα λιβάνια, να τελειώνουμε. Γιατί συναντηθήκατε? Δεν νομίζω ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν αντιρρήσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας ασπάζεται αυτές τις αρχές που μόλις τώρα αναφέρατε. Mm-hmm. Έπρεπε όμως να γίνει συνάντηση, γιατί υπήρξε το κλίμα των προηγούμενων. Μεταθρησκευτικά υπήρξε κάποια υποχώρηση του Υπουργείου, για να το καταλάβουμε? Γιατί υπήρχε και μια τέτοια ερμηνεία ότι το Υπουργείο υποχώρησε, θα διδαχτούν φέτος τα παλιά βιβλία μόνο και με το διάλογο με την Εκκλησία που μπαίνει και αυτή μέσα, του χρόνου θα έχουμε το νέο μοντέλο πια. Είναι έτσι ή όχι? Ναι, άκουσα και εγώ το βράδυ κάποιες τέτοιες ερμηνείες, ναι, οι οποίες δεν ξέρω από πού ακριβώς εκπορεύονται. Mm-hmm. Η επίκληση των βιβλίων είναι μια επίκληση που και το Υπουργείο το κάνει με την έννοια της ίδιας του της πράξης. Ναι. Εκτύπωσε τα βιβλία από το καλοκαίρι, τα μοίρασε στα σχολεία, άρα δεν είναι κάτι καινοφανές και κάτι καινούργιο. Ναι, κύριε Κατσαρέ, για να το καταλάβουμε αυτό και να γίνει σαφές. Ακριβώς. Διότι υπήρξε μια ολόκληρη σύγκρουση, δεν ήταν μόνο διαφωνία, γύρω από την ιστορία του νέου προγράμματος για τα θρησκευτικά. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ένα νέο τρόπο, ένα νέο πρόγραμμα. Δηλαδή, υπήρξαν και σχετικές εγκύκλοι από ό,τι είδα, με τον οποίο θα διδάσκονται τα θρησκευτικά. Δοκιμαστικά. Στο τέλος της χρονιάς θα γίνει αξιολόγηση, ναι, όπως το είχε πει από την αρχή. Αυτός, σε συνδυασμό με το βιβλίο, ναι. Αυτός ο τρόπος χαρακτηρίστηκε, αυτό το νέο πρόγραμμα είχε χαρακτηριστεί από τον Αρχιεπίσκοπο απαράδεκτο. Το νέο πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί στα σχολεία φέτος για να αξιολογηθεί στο τέλος της χρονιάς ή παγώνει και θα δούμε τι θα γίνει μέσα από το διάλογο? Μηδενική βάση, μου λέει. Η Εκκλησία, ναι, να παγώνει. Γιατί η Εκκλησία ζητούσε πάγωμα και από μηδενική βάση. Έτσι. Τι ισχύει? Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω από τη σκοπιά των νικητών ή των ηττημένων. Δεν νομίζω ότι είναι παραγωγική και χρήσιμη μια τέτοια συζήτηση. Όχι, τι θα ισχύσει, θέλω να ξέρω. Ναι. Όπως έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων προχωρά κανονικότατα. Είχα χρησιμοποιήσει αυτό τον προσδιορισμό και προχθές. Κανονικότατα. Μάλιστα χθες, πριν τη συνάντηση, ο Υπουργός Παιδείας, γιατί αυτό επιβάλλει η εκπαιδευτική τάξη, υπέγραψε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδαχή του νέου προγράμματος στα δημοτικά και τα λύκεια. Όποιος μπήκε χθες στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας από το μεσημέρι και μετά, είδε ότι είναι αναρτημένες οι οδηγίες για τη διδαχή, μάλιστα, του μαθήματος. Επομένως, σε τι σύνιστα το διάλογος, κύριε Κατσαρέ? Κανονικά. Τι λόγο έχετε να συζητάτε τότε? Ο διάλογος συνεχίζεται. Γιατί? Γιατί κάθε πρόγραμμα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι, οι μαθηματικοί, οι φιλόλογοι ή οτιδήποτε άλλο, η Εκκλησία στην περίπτωση αυτή εν προκειμένου, θα διατυπώσει για το ένα ή το άλλο περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων κάποιες αιτιάσεις, κάποιες απόψεις. Αυτές θα τις λάβει υπόψη του το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνέγραψαν το νέο πρόγραμμα, και όπου χρειάζονται βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη με σεβασμό τις θέσεις της Εκκλησίας, αυτές θα γίνουν. Αυτό άλλωστε το έχουμε προαναγγείλει, αλλά ο διάλογος είναι χρήσιμο. Άρα δεν παγώνει η διδασκαλία. Δεν παγώνει η διδασκαλία, κύριε Κατσαρέ. Θα συνεχιστεί. Δεν σας ακούω. Λέω, δεν παγώνει η διδασκαλία, επομένως, των θρησκευτικών και ισχύει το παλαιό βιβλίο. Ισχύει το μοντέλο που έχετε επιβάλει εσείς, που έχετε αποφασίσει. Το Ινστιτούτο, εν προκειμένου. Τα νέα προγράμματα, επειδή δεν προλάβαιναν να τυπωθούν καινούργια βιβλία, ακριβώς μέσω αυτών των αναλυτικών οδηγιών, δίνεται προς τους εκπαιδευτικούς, τους θεολόγους, τους δασκάλους,
και όλους όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική πράξη, δίνονται οδηγίες πώς θα συνδυάσουν τα νέα προγράμματα με τα βιβλία τα οποία εμείς, επαναλαμβάνω, εκτυπώσαμε και μοιράσαμε κανονικά στα σχολεία από το καλοκαίρι. Μια και κάνουμε συζήτηση για αυτά ακριβώς, τα νέα προγράμματα και τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται σε συνδυασμό και με τα παλιότερα κτλ. Να αφήσουμε λίγο τα θρησκευτικά και να μας δώσετε μια απάντηση, αν μπορείτε ή αν έχει υπάρξει κάποια απόφαση γι' αυτό. Γιατί οι αιτιάσεις γίνονται και από την πλευρά των φιλολόγων σε σχέση με, την ιστορία κυρίως και το πώς αυτή θα διδάσκεται στην πρώτη ηλικία, ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος συγκεκριμένων περιόδων μυκηναϊκού πολιτισμού, μυκηναϊκού και κυκλαδικού πολιτισμού ή το Μεγάλο Αλέξανδρο, ξέρω. Μέσα στο επόμενο μισάωρο θα δώσουμε αναλυτική απάντηση στο θέμα αυτό. Απλώς τι θέλω να πω για αυτό το ζήτημα. Είναι καλό να αφήνουμε έξω, γιατί υπήρξε και μια ανακοίνωση του κυρίου Φορτσάκη, έξω από την πολιτική, την καθημερινή αντιπαράθεση, ευαίσθητα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Ούτε ο Υπουργός Παιδείας, ούτε πολύ περισσότερο οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, είναι δυνατόν να επιβάλλουν σε έναν επιστημονικό φορέα με το κύρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς δεν θα γίνει στο ένα ή στο άλλο βιβλίο. Βέβαια, ο διάλογος πρέπει να γίνεται εντοπισμένα και τεκμηριωμένα. Γι' αυτό το θέμα που έχει τεθεί, αυτό θα λέει και η ανακοίνωση, είναι ότι επειδή ακριβώς αυτές οι περίοδοι της ιστορίας μας, ο μυκηναϊκός, ο κυκλαδικός, ο μινωικός πολιτισμός κτλ., έχουν ήδη διδαχθεί στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, κρίθηκε ότι στο λύκειο θα πρέπει να υπάρχει ως προς αυτά ένας περιορισμός της ύλης, προκειμένου να προλάβουν τα παιδιά να διατρέξουν όλο το βιβλίο. Γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα, το βιβλίο δεν τελείωνε, η διδακταία ύλη δεν τελείωνε, έμεναν πολλά και σημαντικά κεφάλαια αδίδακτα, και γίνεται μία προσπάθεια, εφόσον κάποιες περίοδοι της ιστορίας έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες βαθμίδες, αυτές να συγκριθούν για να προχωρήσουμε να τελειώσει όλο το βιβλίο στο τέλος της χρονιάς. Περί αυτού πρόκειται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν τέτοια ζητήματα μέσα στη φούργια την αντιπολίτευση. Συζητάμε στο πολιτικό πεδίο, λέτε. Να φτάνουν στο πολιτικό πεδίο. Αυτός είναι ένας επιστημονικός διάλογος, ο οποίος πρέπει να γίνεται στα αρμόδια όργανα, και από εκεί και πέρα η πολιτεία σε όλες τις εκφράσεις, είτε Υπουργείο Παιδείας, είτε αξιωματική αντιπολίτευση, να σέβεται αυτό το διάλογο. Κύριε Κατσαρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε και καλή συνέχεια.